Γράφουμε, με γράφεις τώρα. Πες μου ότι είναι. Για πες. Πολλά, δεν υπάρχει ένα. Πέρα από φαγητό. Για πάμε. Ωραία, περίμενε. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Μερίδα. Μια εφημερίδα. Αλβανική. Είδη τέχνης, ξέρω εγώ. Τράπεζα. Με την καλή έννοια όμως, όχι με τη σημερινή. Να φλιαρίσω. Το γκαζέτα είναι όπως ο Τσακ Νόρις. Πρώτα γράφει την είδηση και μετά βγαίνει. Το γκαζέτα. Αυτό που μας ενώνει. Θα πω ότι σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν εδώ πέρα. Ότι είμαι 8 χρόνια στον γκαζέτα, όλοι έχουν αποκτήσει παιδιά, όλοι είναι παντρεμένοι και εγώ είμαι ακόμα ελεύθερη. Οπότε μπορείς να βάλεις τα στοιχεία μου κάτω. Και μ' αρέσει πολύ γιατί βγάζει πάρα πολύ ωραία τα θέματα που έχει. Το γκαζέτα για μένα είναι πληροφορία, ρεπορτάζ και μάχη να το αποκτήσεις. Ποδόσφαιρο βασικά, αθλητισμός γενικά. Εδώ είναι που λέμε τα καλά λόγια για τον γκαζέτα. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Πρέπει να είναι ψαχμένο. Εντάξει, να πούμε τώρα. Το γκαζέτα είναι μια ατέρμονη σπουδή στη ματαιότητα της ύπαρξης. Αυτά. Φάνηκε καλό. Ανεξαρτησία στην είδηση, χωρίς οπαδικές προτιμήσεις, χρωματισμούς των ομάδων ή άλλους επηρεασμούς και πρωτοπορία, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην ειδησιογραφία. Το πρώτο site στη χώρα. Η ενημέρωση, πρώτη σε όλα. Όταν είσαι από την πρώτη μέρα του γκαζέτα εδώ, το μόνο που μπορεί να σου έρθει στο μυαλό είναι ότι είναι το σπίτι σου. Ο Κώστας Σωτηρόπουλος. Θέλα, φύγε. Έπρεπε να μας είσαι πριν ετοιμάσαι ρε φίλε λίγο. Δεν έχω ιδέα. Είναι, φαίνεται τα γυαλιά μου βρωμικά. Δεν μπορώ, έχει πάρα πολύ φως. Φοβερό. Γιώργος Τσακίρης. Εντάξει, είναι απλό. Ντομαράς. Εκτός από τον Ντομαρά, Το πρώτο γραφείο στην Κατεχάκη. Τα δοκιμαστικά. Οι πρώτες ημέρες με Ολυμπιακούς αγώνες, Μουντιάλ. Δυσκολίες, αγωνίες, χαρές. Και σίγουρα οι φίλοι που έκανα εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Το Μαράς, ρε. Τι εκτός από τον Μαρά. Το πρώτο πράγμα που σου λέγεται είναι το Μαράς. Έχει ο φίλο Ολυμπιακό μου φαίνεται, ξέρω εγώ. Κλόπαρος. Μπάλα, φίλε. Μπάσκετ. Ο κορυφαίος όλων των εποχών στο μπάσκετ. Το κορυφαίο site όλων των εποχών. Είναι δύο οι λέξεις. Η μία είναι το όνειρο, ένα όνειρο που κατέκτησα και το άλλο είναι ένα δεύτερο σπίτι. Ωραία πράγματα, δημιουργικά, αθλητικά. Νομίζω η οικογένεια μου έρχεται. Έχουμε τα καλά μας, έχουμε τα σχημά μας, περνάμε ωραία, τσακωνόμαστε, όλα τα έχουμε, δεν έχουμε παράπονο. Του, από την αρχή. Α, να περάσει δεν βρίζω, πολύ σημαντικό. Η καθημερινή μάχη με το ξυλιντήρι μου. Σπίτι, όχι το δεύτερο σπίτι, το πρώτο. Συγγνώμη στη γυναίκα μου, αλλά εδώ περνάω περισσότερες ώρες. Το γκαζέτα είναι το ίντερνετ, είναι το ελληνικό ίντερνετ. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα βρεις τα πάντα, θα διαβάσεις τα πάντα, θα περάσεις όλη σου τη μέρα εκεί, θα φας όλο σου το bandwidth εκεί, θα ψάχνεις wifi μόνο και μόνο για να πεις γκαζέτα. Πάμε πάλι την αρχή. Μία ερώτηση είναι, ποια άρχισε να πάμε. Αυτή μόνο την ερώτηση συγκεκριμένα θα μου κάνεις. Δημοσιογραφία. Καιρικά φαινόμενα. Θαλπορεί το χειμώνα, air conditioning το καλοκαίρι. Το νέο μου σπίτι, μία τεράστια δημοσιογραφική αγκαλιά και ένα μεγάλο πεδίο δημιουργίας. Το γεγονός ότι περπατάω στον δρόμο και με βρίσκει κόσμος πολύ περισσότερος από αυτό που με έβλεπε στην τηλεόραση και μου λέει ότι σας διαβάζω στον καζέτα. Γενικά είναι δύσκολο να απαντήσω αυτό το ερώτημα αποφεύγοντας κλισέ διές και... Να πω οικογένεια, φαντάζομαι το έχουν πει κι άλλοι. Να πω έμπνευση. Να πω δημοσιογραφικό σπίτι. Όλα μαζί μάλλον. Το πρώτο πράγμα είναι μια αγάπη, μια ομορφιά, ένα μπρίο, μια δροσιά, ένα μεράκι, μια περηφάνεια, ένας πολιτισμός, ένα... Τι ωραία έχουμε περάσει 10 χρόνια. 10 χρόνια, Σαν νερό περάσαμε. Σπίτι. Δεύτερο σπίτι. Οικογένεια. Τα λέει όλο αυτό. Τι άλλο. Τα υπόλοιπα στα άλλη λέξη, αλλά δεν με αφήνω τσιγκάνα. Εγώ και ξεκινάει από κάπα. Καταλάβαμε. Είναι σε αύλα. Στα 20 τα υπόλοιπα. Άντε, τσάω. Όλα αυτά, δηλαδή, εντάξει. Όλα αυτά. Ωραία στιγμές. Ωραία δουλειά.